Μπαρούτι μυρίζει το κλίμα στον καταβλισμό των Ρωμά στην Αλικαρνάσο αναφορικά με την τελική πρόταση για τη μετεγκατάστασή τους σε μια έκταση 35 στρεμάτων πλησίων του κλειστού γηπέδου μπάσκετ στα δύο ωράκια. Θέλουν εκεί να στηβάσουν σχεδόν 200 οικογένειες. Πράγμα για μένα είναι απαράδεκτο. Οι Έλληνες τσιγκάνοι είναι άνθρωποι, δεν είναι τσουβάλια. Να πάμε να τους στηβάξουμε σε μια γωνιά και να λυθεί και λύθηκε το πρόβλημα για να κάνουμε το χατήρι στην ενοικιάστρια εταιρεία που έχει νοικιάσει το χώρο. Αυτό δεν θα το επιτρέψω ποτέ μου. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις. Η πρόταση που προτείνουμε και η παραμονή σε αυτή την αθλία κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αν δεν συμφωνήσουν και δύο φυλές, κύριε Βασιλάκη, θα μείνουν στις λάσπες. Η μία εκ των δύο φυλών καταθέτει τις ενστάσεις της, κάνοντας λόγο για ένα σύγχρονο γκέτο με 200 οικογένειες. Η φυλή μου αποτελείται από 105 οικογένειες. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν γίνεται να πάμε ξανά όλοι μαζί. Συμφωνούμε να πάμε μόνοι μας και συμφωνούμε να φύγουμε και αύριο το πρωί. Το να πάμε ξανά όλοι μαζί, 200 οικογένειες, και να πάει να κάνει ένα σύγχρονο γκέτο ο Δήμος Ηρακλείου και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι απαράδεκτο. Δεν θα το επιτρέψουμε. Απαγορεύεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Κοινωνικών Δικαιωμάτων, με έγγραφό της προς την ελληνική κυβέρνηση, απαγορεύει οποιαδήποτε νέα γκαιτοποίηση. Το καυτό αυτό ζήτημα θα τεθεί προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Μανώλη Βασιλάκη να δηλώνει ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος που να πληρεί τις προϋποθέσεις, κάνοντας λόγο για μια τελευταία ευκαιρία για την εξέβρεση λύσης. Ή θα επιτευχθεί αυτή, ή τέρμα η επένδυση, τέρμα η αλλαγή για τους Ρωμά κτλ. Είναι η τελευταία ευκαιρία, κύριε Βασιλάκη. Τελευταία ευκαιρία για όλους. Μπορείτε να βρείτε στο Ηράκλειο πολλούς χώρους που απέχουν 500 μέτρα από αρχαιολογικό χώρο και στον οποίο θα συμφωνήσει και ο Δήμος και ο ιδιοκτήτης και οι περίοικοι και οι Ρωμά. Δεν υπάρχει. Μια πολυμελής οικογένεια που έχει 4 και 5 και 6 παιδιά δεν μπορεί να στεγαστεί σε 40 τετραγωνικά προκατασκευασμένο σπίτι. Για μας η λύση είναι κοινωνική ένταξη, κοινωνική διασπορά στον κοινωνικό ιστό. Να αποζημιωθούν, και το λέω ευθέως για πρώτη φορά δημόσια, να αποζημιωθούν αυτές οι οικογένειες που ζουν 40 χρόνια στον καταβλισμό, υπό συνθήκες απαράδεκτες. Εν τω μεταξύ, τα χρονικά περιθώρια είναι ασφιχτικά και σε σχέση με τον ιδιώτη επενδυτή που έχει νοικιάσει την έκταση φιλέτο των 140 στρεμάτων με στόχο τη δημιουργία πολιτιστικού και εμπορικού πάρκου αναψυχής. Η έκταση που έχει εκμισθωθεί είναι 140 στρέμματα. Από αυτήν θα πάρουμε 35. Για τις ανάγκες των Ρωμά. Τι ενίκιο πληρώνει? Πληρώνει 3.000 ευρώ το μήνα και θα είναι 40.000 συν ο πληθωρισμός εφόσον υλοποιηθεί η επένδυση. Στον καταβλισμό των Ρωμά διαβιούν περίπου 750 άτομα, ενώ νέες κατοικίες συνεχίζουν να ξεφυτρώνουν στον καταβλισμό, όπου επικρατεί αναστάτωση και σε σχέση με τα κατασκευτήρια για τα δάνεια που έλαβαν πριν από 17 χρόνια. Έχω αυτή τη στιγμή 30 κατασκευτήρια από δικαστικούς επιμελητές που τα έχουν φέρει στο Σύλλογο σε διάφορους δανειολήπτες. Άρα δεν μας χάρισε κανείς τίποτα, μας έδωσαν αυτά τα στεγαστικά δάνεια. Και μας έβαλαν δηλαδή τα φόπλακα στα όνειρά μας. Δεν μπορούμε ποτέ να πάρουμε φορολογική ενημερότητα και αυτοί που έχουν κάνει κανονικές αγορές διώκονται πλέον να θα ξαναγυρίσουν πάλι να κοιμούνται στα σαντήρια ή στα αυτοκίνητα.